Gelin Kıbrıslılar konuşalım. Ελάτε Κυπρέοι να μιλήσουμε. This program that we're doing now started a few years ago. It's not a new program. It's been aired for a long time, and the translation bit is the most important part of the program. Without the translator, the program wouldn't work, and it's very important because if you get a word wrong in these kind of programs, it might cause misunderstandings or other things, but the translation that we have right now is working pretty good. Είναι η μοναδική δίγλωση στην κοινωνική εκπομπή στα αυτιάνα της Κύπρου. Ο δεύτερος κύκλος καταπιάνεται περισσότερο με επικαιρότητα, με θέματα που αφορούν προβλήματα Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων συνύπαρξης. Είναι δηλαδή ενημερωτική. It was suggested by General Secretary of the Cyprus Turkish Teachers Union. They bought Radio Mayis, and he said, there's an opportunity to collaborate with Astra, so let's start working on it. Θέλω να πούμε ότι διανύεται μια μεγάλη προοπτική, αφού το Τουρκοκυπριακό και το Ελληνοκυπριακό Επιμελητήριο έχουν επιχορηγήσει αυτή την εκπομπή με έναν σεβαστό ποσό. Με υπό την προϋπόθεση ότι θα αγοράσουμε εμείς έναν link, έναν μηχάνημα με το οποίο θα μπορούμε να καλύφουμε εκδηλώσεις ιδιωτικές σε ανοιχτούς χώρους, και από του χρόνου αυτή η εκπομπή θα μεταδίδεται και ζωντανά live και θα καλύφει εκδηλώσεις δικοινωτικές δίκλωσες, καθώς επίσης και οτιδήποτε άλλο αφορά τις δύο κοινότητες, όπως ήταν οι μεγάλες διαμαρτυρίες των Τουρκοκυπρίων, ή ακόμα και συναντήσεις, επαφές, προοπτικές και εξελίξεις στο Κυπριακό. My relationship with Neophytos is very, very good. We understand each other despite of the language barrier. We still manage to understand what we say, what we think, and during the program, it also is it reflects on the program that we're doing at the moment as well. Η εκπομπή αυτή είναι μοναδική στο είδος της, σύμφωνα με τις αντιδράσεις που παίρνουμε από ακροατές, και έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στις σχέσεις και στην επικοινωνία ουσιαστικά μεταξύ των δύο κοινοτήτων.